Θα πάμε να μιλήσουμε για τα πρώτα βιομηχανικά διδακτορικά του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Έχουμε και κατά το παρελθόν, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά τώρα έχουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να καλησπερίσουμε από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας τον Αντιπρίτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, και από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, τον πρόεδρο, τον κύριο Κλεωμένη Μπάρλο, να σας καλησπερίσω και τους δύο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε άμεσα στην πρόσκληση για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την οποία εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές. Θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες, όμως θέλω να μείνουμε σε αυτό το πρώτο βήμα που έχει γίνει, σε αυτή την όμορφη συνέργεια, που από τις συνέργειες μόνο καλά μπορούν να βγουν, από δύο μεγάλους φορείς, από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Να ξεκινήσω από τον Πρίτανη, από τον Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου, να μας πει λίγο τι αφορά η ανακοίνωση των πρώτων έτσι βιομηχανικών διδακτορικών. Ναι, κύριε Δημόπουλε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου που συμμετέχω. Χαρά μου που είμαστε συνομιλητές με τον κύριο Μπάρλο, ως πρόεδρο του Συνδέσμου. Τα βιομηχανικά διδακτορικά είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τη βιομηχανία. Υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας της Πάτρας IQ, όπως λέμε, έτσι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που ανακοινώθηκαν πέρσι τον Αύγουστο του 2020 και τώρα προχωρήσαμε στην υλοποίηση της πρώτης ουσιαστικά επιτυχημένης υποβολής εκδήλωση ενδιαφέροντος από 14 προτάσεις καθηγητών με βιομηχανίες και ουσιαστικά ανακοινώσαμε τα πρώτα αποτελέσματα των 6 επιτυχημένων προτάσεων έργων που ξεκινούν από 1 Σεπτεμβρίου του 2020. 21. Ουσιαστικά τι είναι αυτό το πρόγραμμα, είναι μια εφαρμοσμένη έρευνα η οποία έρχεται να επισφραγίσει την αναγκαιότητα που εδώ και χρόνια, από τότε που εγώ ήμουν φοιτητής ακόμα, μιλούσαμε για την αναγκαιότητα σύνδεσης αυτούς τους γόνιμους δεσμούς που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και στον επιχειρηματικό κόσμο, χώρο, και πολλαπλασιαστικά ωφέλη για όλες τις πλευρές. Αυτό λοιπόν γίνεται πράξη σήμερα. Η πρώτη εφαρμογή ήταν εδώ. Είχαμε 14 προτάσεις, είχαμε περίπου λοιπόν 2,5 φορές περισσότερες από τις προτάσεις που είχαμε τα πρώτα χρήματα για να πληρώσουμε και αυτό είναι το πρώτο μας ανακοινωθέν ουσιαστικά από τον επιτυχημένο αυτό πρώτο θεσμό των βιομηχανικών διδακτορικών. Μάλιστα. Κύριε Μπάρλο, ποια είναι τα ωφέλη των βιομηχανιών της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας από αυτή τη συνέργεια και ποια είναι τα ωφέλη και γενικότερα της περιοχής μας. Δεν ακούμε τον κύριο Μπάρλο να ανοίξει το μικρόφωνο του, αν είναι δυνατόν. Τέλεια, σας ακούμε τώρα. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και σαν πατρινός και σαν ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, επειδή το Πανεπιστήμιο Πατρών έγινε το πρώτο πανελληνίως πανεπιστήμιο, έτσι, το οποίο συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι δηλαδή η πρώτη ερευνητική επίσημη συνεργασία του ελληνικού δημοσίου με τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Εγώ προσωπικώς ελπίζω αυτό να είναι μόνο η αρχή, η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Θα ήθελα πάρα πολύ να επεκταθεί σύντομα και στην εκπόνηση μάστερ, στην εκπόνηση ακόμα προπτυχιακών διπλωματικών, να μην σας πω ακόμα και στην ενέργεια εργαστηρίων, όπου οι φοιτητές σε βιομηχανίες θα μαθαίνουν ακριβώς αυτό που θα αντιμετωπίσουν όταν θα βγουν στη δουλειά τους. Οραματίζομαι, δεν κρύβω δε, και την εποχή που τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που θα συνεργάζονται
και η αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και η αφρόκρεμα της δημόσιας, ας την πω έτσι, ερευνητικής κοινότητας, με τα προφανή ωφέλη να είναι η μείωση του ερευνητικού κόστους και η μείωση του χρόνου εξέλιξης ενός νέου προϊόντος και μιας νέας τεχνολογίας. Δεν ξέρω αν επαναλαμβάνουμε συνέχεια, καλόν θα είναι να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες παράγουν τον πλούτο που θα μοιραστούμε εμείς οι πολίτες κατόπιν. Αυτός ο πλούτος αδιαμφισβήτητα πρέπει να παραχθεί στις επιχειρήσεις, δεν μπορεί να παραχθεί κάπου αλλού, και άρα όλοι μαζί θα πρέπει να συνεισφέρουμε στην αύξηση του παραγόμενου πλούτου. Στο μόνο που μπορούμε να διαπληκτιστούμε είναι αν αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν σε ιδιώτες ή στο δημόσιο. Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο. Μάλιστα. Αν ήθελα να πω. Κύριε Δημόπουλε, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΕΒΔΕ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχει κοινό όραμα? Είναι όντως το πρώτο βήμα αυτό που έγινε, η πρώτη συνεργασία που μπορεί να πάει και πιο κάτω και σε άλλα θέματα? Λοιπόν, ο κύριος πρόεδρος είχε ομότιμος καθηγητής συνάδελφος, είχε απολύτως δίκιο στο ότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε στο πανεπιστήμιό μας αυτή η σύνδεση με τη βιομηχανία. Απολύτως δίκιο λοιπόν είχε. Δεύτερον, το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι βιομηχανίες της περιοχής μας, της Δυτικής Ελλάδας, ήταν πολύ αξιοσημείωτη, που σημαίνει αυτό ότι είναι ουσιαστικά στην κατεύθυνση του να δημιουργήσουμε ένα θεσμό. Γιατί ξέρετε, στην αρχή ξεκινάς με βήματα προσεκτικά, γιατί δεν ξέρεις ούτε το ενδιαφέρον, ούτε το ενδιαφέρον της επιχείρησης, ούτε της βιομηχανίας, και μάλιστα σε συνθήκες που ακόμα ήταν περιοριστικές λόγω του κορονοϊού. Επομένως, αυτό που είπε ο πρόεδρος, προφανέστατα συμμεριζόμαστε το όραμα, είναι και δικό μας όραμα, να κάνουμε έναν θεσμό στο πλαίσιο της Πάτρας IQ, η οποία θα γίνει φέτος τον Οκτώβριο, διαζώσεις και υβριδικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Συνεδριακό Κέντρο λοιπόν, του Πανεπιστήμιου Πατρών. Στόχος μας είναι επίσης, αυτό που είπε ο πρόεδρος, το έχουμε συζητήσει, είναι να προχωρήσουμε και σε μάστερ, άρα λοιπόν σε μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης, και ενώ μέχρι τώρα αναφερόμαστε σε ποσοστό 50-50%, δηλαδή η χρηματοδότηση συνολικά είναι 40.000 ευρώ, των οποίων τα 20.000 τα βάζει το Πανεπιστήμιο, τα 20.000 τα βάζει βιομηχανία. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από μερικές βιομηχανίες να χρηματοδοτήσουν εξ ολοκλήρου διδακτορικά. Μάλιστα. Είμαστε στη διαδικασία συζήτησης προκειμένου να το υλοποιήσουμε. Και ένα τελευταίο σημείο να σας πω ότι τα βιομηχανικά διδακτορικά ήδη συζητήσαμε με το ΑΠΘΙΤΑ, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πριν από 2 μήνες, υιοθέτησαν τα βιομηχανικά διδακτορικά ως καλή πρακτική και θα τα εφαρμόσουν στο ΑΠΘΙΤΑ. Προκηρύχθηκε ήδη το έργο. Μάλιστα. Οπότε δείχνουμε το δρόμο και σε άλλες περιοχές, και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι στελεχώνονται οι βιομηχανίες της περιοχής. Εγώ αυτό βλέπω να έρχεται, να στελεχώνονται οι βιομηχανίες της περιοχής με εξαιρετικούς επιστήμονες, και δεν χρειάζεται να μας τους παίρνουν στο εξωτερικό, μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε κι εμείς. Ασφαλώς. Να τους αξιοποιήσουμε, βέβαια θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, οι οποίες μεταξύ των άλλων δημιουργούνται και λόγω του ότι θα παραχθούν νέα προϊόντα και νέες τεχνολογίες από τη συνεργασία μας στην ερευνητική αυτή. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιοι θα δημιουργούν μόνοι τους τη θέση εργασίας την οποία θα καλύψουν μετά, η οποία θα είναι μια θέση εργασίας, θα το πω έτσι, ενός στελέχους, όχι μόνο του ιδιωτικού, θα είναι και του δημοσίου τομέα κατάλληλα καταρτισμένος στέλεχος, ο συγκεκριμένος. Μάλιστα. Ναι, αν επιτρέπετε να συμπληρώσω. Βεβαίως, κύριε Δημόπουλε. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε, από τη μία γίνεται διάχυση της αναγκαίας γνώσης και από την άλλη η εφαρμογή της σε ένα τομέα της οικονομίας. Και ταυτοχρόνως πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ακολουθούμε και τη διεθνή εμπειρία. Έτσι, δεν είναι αχαρτογράφητα νερά. Ήδη άλλες χώρες, η Αμερική, έχουν προχωρήσει εδώ και πολλά χρόνια σε αυτό που σύγχρονα υπάρχει στον 21ο αιώνα, ότι η επιχειρηματικότητα είναι σύγχρονη ακαδημαϊκή τάση στην εκπαίδευση. Άρα λοιπόν πρέπει να δέσουμε την επιχειρηματικότητα
με την εκπαίδευση και τη διέχυση της πρόσφυγης προκειμένου να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, έξυπνες θέσεις εργασίας και όχι στους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας. Κύριε Μπάρλο. Εγώ θέλω να συνεισφέρω και στο εξής. Υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αφάνταστα υψηλή τεχνολογία. Νομίζω, επειδή το γνωρίζω από πρώτο χέρι, ότι οι πανεπιστημιακοί τις υποτιμούν πάρα πολύ. Ενώ βλέπουν πάρα πολύ σημαντικά προϊόντα στην αγορά, θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνονται ερευνητικά στην ποιότητα των πανεπιστημίων. Εδώ μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι ότι πολλές φορές αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό θα έλεγα, επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε την ίδια έρευνα μία, δύο και τρεις φορές, θα πρέπει πραγματικά στο τέλος του δρόμου να δημιουργηθούν Ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα που συμμετέχουν όλοι μαζί. Υπάρχουν επιχειρήσεις με εξοπλισμό των οποίων ούτε ερευνητικό, εξοπλισμό των οποίων ούτε φαντάζονται τα πανεπιστήμια ότι μπορεί να υπάρχει. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί για μένα θα αποτελέσουν την ελπίδα για το μέλλον, διότι μιλάμε εμείς αυτή τη στιγμή, αλλά γύρω μας συμβαίνει μια κοσμογονία την οποία, εάν δεν ακολουθήσουμε μαζί και χάσουμε το τρένο που λέει, το χάνουμε άπαξ διαπαντός. Δεν θα ξαναδοθεί αυτή η ευκαιρία. Αν μου επιτρέπετε... Βεβαίως, κύριε Δημόπουλε, βεβαίως. Είναι προφανές ότι αυτό το κενό που ο κύριος Πρόεδρος ανέφερε, εγώ δεν το βλέπω ως μία, αν το θέλετε, αντίπαλες αξιολογήσεις, αντίπαλα στρατόπεδα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και το τι παράγεται από υψηλής τεχνολογίας εξειδίκευσης επιχειρήσεων. Νομίζω ότι αυτό που θα δείξουμε τα επόμενα χρόνια, εμείς ως νέα διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι λειτουργούν συνέργειες και συμπληρωματικότητες. Εγώ πάντα είχα αυτή την άποψη, ότι αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα ώστε να συνεργήσουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες και οι εφαρμοσμένες έρευνες και εκείνοι που υλοποιούν έργα στις βιομηχανίες, αλλά και ο ακαδημαϊκός κλάδος, προκειμένου να έχουμε πολλαπλασιαστικά ωφέλη για τη δημιουργία νέων καινοτόμων θέσεων εργασίας. Για μένα είναι αυτό το πρώτιστο και όχι τα υπόλοιπα. Ξέρετε, δεν μπορούμε να μένουμε ποτέ πια στο 21ο αιώνα, μετά από πανδημίες, μετά από ολόκληρες δεκαετίες οικονομικών κρίσεων, σε καμία τεχνητή ή πραγματική διαχωριστική γραμμή. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτή την όμορφη κουβέντα, σας είπα στην αρχή ότι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες για τα ωφέλη πραγματικά αυτή τη συνέργεια. Μένουμε λοιπόν στο ότι ξεκινά μια νέα εποχή στη συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις με αμοιβαία ωφέλη. Και εύχομαι πραγματικά όλα αυτά σε μερικά χρόνια να τα κουβεντιάζουμε και πάλι έτσι, ο καθένας από τη δική του θέση, για να πάμε μπροστά. Γιατί όπως είπε ο κύριος Μπάρλος, αν αφήσουμε τις εξελίξεις να μας περάσουν, τότε χάσαμε το τρένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πραγματικά πρόκειται για μια νέα εποχή. Νομίζω ότι πρέπει η σύνδεση αυτή να παραμείνει και να εμπλουτιστεί.